Οι συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή των αναδρομικών τους για τις παράνομες περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Είχαμε τις επιστροφές για την εισφορά υπέρ της υγείας. Πήραν ψίχουλα οι συνταξιούχοι, παρόλο που λέγανε ότι θα πάρουν χιλιάρικα κτλ. Άλλοι δεν πήρανε και τίποτα, έχουν γίνει λάθη κτλ. Χωρίς να σκεφτόμαστε ότι η εισφορά για την υγεία παραμένει το 6%. Αυτές οι επιστροφές ήταν η διαφορά που προέκυπτε από τα μεικτά στα καθαρά ποσά. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και με τις εισφορές αλληλεγγύης. Αυτό ισχύει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Κάνοντας μία αίτηση λοιπόν στα ταμεία τους, μπορούν να διεκδικήσουν τα παρανόμως παρακατηθέντα χρήματα που είχαν μέχρι σήμερα. Οι πρώτες τρεις από τις παράνομες μειώσεις για τις οποίες οι συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή αναδρομικών είναι οι κάτωθοι. Περικοπές 5 έως 20% σε εικονικό άθροισμα συντάξεων. Οι παράνομες αυτές μειώσεις που εμφανίζονται στα ταμεία οδηγούν σε αδικαιολόγητες περικοπές που είναι 5% ενώ θα έπρεπε να είναι 0 ή και σε μειώσεις 10% αντί για 5%. 15 αντί για 10% και 20 αντί για 15%. Σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν είναι αρκετό σύμφωνα με τις οργανώσεις των συνταξιούχων, αφού οι περικοπές που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια είναι τεράστιες. Έχουν γονατίσει, όπως τονίζουν οικονομικά, τη στιγμή μάλιστα που καλούνται να φροντίσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Οι νόμοι που ψηφίστηκαν προηγουμένως επικυρώνονται πια και θα έχουμε και τέταρτο και άλλο μνημόνιο που θα γίνει και η κωδικοποίηση αυτών των νόμων όλων. Θα εφαρμοστεί λοιπόν η περικοπή της προσωπικής διαφοράς, που είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό, που λένε μέχρι 18%, έτσι να το πάρουμε λίγο σχηματικά. Αν έχεις μία σύνταξη 1.000 ευρώ, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έχεις περικοπή 180 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, η μεγάλη σφαγή θα γίνει με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Οι συνταξιούχοι μιλούν για αδικίες, γι' αυτό και δεν θα σταματήσουν να αγωνίζονται.